και αρκετές μέρες αυτοί οι διάλογοι να γίνονται χωρίς διακοπές για να έχουν νόημα και να διατυπώνονται πλήρως οι φράσεις και τα επιχειρήματα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την κομματική σπουδή και τον κομματικό πατριωτισμό, γιατί εγώ θα σας έλεγα αν με ρωτούσατε στο αρχικό ερώτημα, όχι, δεν φταίει η κυβέρνηση. Δεν φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φταίνε όλοι όσοι δεν σκέφτονται να αναζητήσουν εμπειρία και τεχνογνωσία από τη διαχείριση του προβλήματος που γίνεται εδώ και χρόνια. Αλλά γίνεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες και γίνεται, επιτρέψτε μου, για να σωθούν, να βελτιωθούν οι συνθήκες ανθρώπων. Χάθηκε άνθρωπος χθες. Δεν χάθηκε αποσκευή. Ένα παράδειγμα σας λέω, που εκεί αρχίζει η ευθύνη και δεν χρειάζεται να είμαστε πιστοί στο κομματικό non-paper, στη δεύτερη κουβέντα τα ρίχνουμε όλα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Τασία και τελειώσαμε με το πρόβλημα. Κάπου όμως πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Να αποδοθούν. Για αυτή την κατάσταση. Θα σας πω... ξαφνικά να φύτρω σε αυτή την κατάσταση. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά όλες αυτές οι κορώνες περί ανικανότητας και ιδεοληψίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η αποσυμφόρηση που ίσως αποφασιστεί σήμερα στις 13 περιφέρειες έπρεπε να έχει συμβεί και όχι οι συγχρωτιζόμενοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες της σημερινής κυβέρνησης να κυνηγούν το Μουζάλα όταν πήγαινε στην Πελοπόννησο, όπου δεν υπάρχει ούτε ένα κάμπ, ούτε ένα κέντρο για την φιλοξενία προσφύγων. Άρα το στην Εύβοια ή σε άλλες περιοχές. Επειδή ο κ. Μουζάλας έχει πει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή τον μας... Τον κυνηγούσανε, γιατί... Χρήστο. Ακούστε με λίγο. Ότι δεν θα έπρεπε να γίνουν μετακινήσεις από τα νησιά, γιατί ουσιαστικά αν γίνει μετακίνηση από τα νησιά, σημαίνει, από συμφόρηση στα νησιά, σημαίνει ότι θα έρθουν και άλλοι. Εδώ μας το έχει πει. Συμφωνώ. Αλλά όχι, το άλλο που θέλω δεν να περίμενε 13.000. Γιατί θέλω μια διευκρίνηση. Είπατε να απευθυνθούμε σε ποιον για την ορθή διαχείριση, που είπατε καλά παραδείγματα, αν κατάλαβα καλά. Βεβαίως. Πού, σε ποιον να υπάρχουν, έχει τεχνογνωσία και η Frontex και η ελληνική αστυνομία. Υπάρχουν άνθρωποι που το διαχειρίστηκαν σε χαμηλότερες βαθμίδες. Εδώ ξαφνικά βγαίνει η ρητορία. Πού το διαχειρίστηκαν και πότε? Τα προηγούμενα χρόνια. Πριν κορυφωθεί στο 13.000. Υπάρχει και η Σάμος, ξέρετε. Ναι, βεβαίως. Μετά και τη Μόρια. Και η Λέρος και η Σήμα. Θυμάστε τη Λιδωμένη. Μέχρι στιγμής είχε χειριστεί, το είχαν χειριστεί το θέμα με ορθότερο και καλό τρόπο. Το είχαν χειριστεί τουλάχιστον με κάποια καλύτερα αποτελέσματα σε λιγότερο πιεστικές συνθήκες όπως αυτές. Θέλει συνεργασία με λίγα λόγια, αυτό προσπαθώ να σας πω. Υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν και άμεσα ζητήματα. Μην το υποτιμάτε. Πάντως, συγχωρήστε με, τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε κάτι να καλυτερεύει. Να επιδεινώνεται η κατάσταση, βλέπαμε, κύριε Γιαννούλη. Ακούστε όμως. Επιδεινώνεται. Και στη Μόρια και στα υπόλοιπα νησιά και στην Ιωτική Ελλάδα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε αργά την κορύφωση του δράματος στη Μόρια, στη Σάμο. Θυμάστε πώς έγινε η δομένη. Άρα τα χαμηλόβαθμα στελέχη και οι υπηρεσίες που λέτε προφανώς κάτι δεν έκαναν καλά για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε. Δεν είναι όλα μαύρα σε αυτό το ζήτημα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε ότι 13.000 άνθρωποι, πριν από δύο εβδομάδες δεν έγινε αποσυμφόρηση 7.000 ανθρώπων. Και μειώθηκε στους 7. Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί έγιναν ξανά 13. Το είπε και η κυρία Σημακοπούλου. Σε δύο εβδομάδες. Δεν νομίζω ότι φύγανε 7.000 άνθρωποι. 7.000. Είναι πολύ λιγότεροι. 7.000 έλεγε η κυβέρνηση. 1.500 νομίζω όχι, πήγαν στη Νέα Καβάλα, αν δεν στη κάνω λάθος. Στη Νέα Καβάλα στο Κίλκι. Ναι. Και άλλοι 1.000 οι οποίοι θα ήταν προς μετακίνηση. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Να μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Τα υπόλοιπα ζητήματα, και κλείνω, είναι ότι σαφέστατα η Ευρώπη της αλληλεγγύης, ο συντηρητισμός ή η ιδιοτέλεια της Ευρώπης στο θέμα του προσφυγικού, μεταθέτοντας τις ευθύνες και το πρόβλημα κυρίως στην Ελλάδα και την Ιταλία, θα οδηγήσει σε χειρότερες εξελίξεις. Και εάν δεν αποφασίσουμε με την γείτονα Τουρκία να το κάνουμε, να το αναδείξουμε πολύ πιο έντονα σε ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι σε διμερές, όπως κινδυνεύουμε να διολυστήσουμε,